Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. 1 και 10, 7 Ιανουαρίου του Αγίου Ιωάννη, χρόνια πολλά στο Γιάννη, στην Ιωάννα και στον πρόδρομο βέβαια. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, εδώ μαζί σας στον Art FM στους 90,6, Δημήτρης Καζάκης και Γεωργία Μπάστα. Και για τους φίλους του ίντερνετ, μπορείτε όπως πάντα να μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής, εκπομπή ΑΕ.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του εκπομπή ΑΕ.papakigmail.com ή γράφοντας ΕΠΑΜ κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344. Λοιπόν, μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς από σήμερα. Τις γιορτές τις αφήνουμε πίσω μας, αν και σήμερα, νομίζω, σήμερα είναι η μεγάλη, τελευταία μεγάλη γιορτή αυτού του 15ήμερου. Κλείνουμε έτσι πανηγυρικά με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ωραία. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε αυτά που θα συμβούν. Να πω ότι ο Πρωθυπουργός φεύγει αύριο, πάει στη Γερμανία. Ενημερώνω. Για πάντα. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να υπάρχει έκπληξη. Ναι. Μπορεί να γίνει το θαύμα σήμερα. Η πρώτη γιορτή του χρόνου. Η πρώτη, ναι, να είναι πραγματικά αύριο μεγάλη πρώτη γιορτή. Ναι. Είναι πια η τρίτη, τέταρτη φορά που θα δει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την κυρία Μέρκελ. Πηγαίνει και ο Τσίπρας μαζί του. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι κάτι άκουσα. Είναι προσκεκλημένος. Δεν θυμάμαι ποιες εφημερίδες. Αυτές οι γερμανικές εφημερίδες είναι. Είναι πάντως μία από αυτές τις εφημερίδες. Όχι, όχι, θα τη βρω. Κάπου εδώ το έχω. Η Die Welt, δεν σε ενημερώνω. Die Welt λοιπόν ήταν και σύντομο, άρα έπρεπε να το θυμάμαι. Είναι πάντως μία από αυτές τις εφημερίδες που πριν κάνα το πολύ δύο χρόνια τον βρίζανε. Ναι. Θυμάσαι κάποια δημοσιεύματα τότε που τον λέγανε ναι, ανίκανο, εγωιστή και διάφορα άλλα. Τώρα τον καλεί ως τι, ως το πρόσωπο της χρονιάς στην Ευρώπη που πέρασε. Τον καλεί εφημερίδα και τέτοια πάει. Συνέπεια. Ναι. Μα είναι μεγάλη, είναι γερμανική εφημερίδα, Δημήτρη. Δεν είναι αστεία. Και αυτός, δεν μου λες, έχεις ξανακούσει ποτέ πρωθυπουργό να τον καλεί ξένη εφημερίδα και να πηγαίνει. Καλέ, αυτός με τα τέσσερα πηγαίνει τώρα, τι μου λες εσύ, ναι. Γιατί είχε πάει και την International Herald Tribune. Ναι. Και τον πιάσανε με τα βρακιά χαμηλωμένα, διότι έκανε εφοδία η Μέρκελ. Η Μέρκελ. Ναι. Λοιπόν, και εδώ τη Μέρκελ. Τότε δεν έγινε που πήγε στο International Herald Tribune. Ναι. Για να τους πει τι ωραία που είναι η εφημερίδα σας. Εδώ αποδεικνύεται. Πόσο γελίος άνθρωπος μπορεί να είναι κάποιος. Ναι. Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι πρωθυπουργός, γιατί δεν είναι προφανώς. Είναι και το θέμα. Γιατί το λες αυτό, αφού πολλά καλά πάνε. Στην κοσμογονία που μας είπε και στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του. Τι άλλο να πει. Αυτός και ο Βασίλης. Τον δέχεται η Μέρκελ μέσα σε δύο μήνες, τον έχει δει 15 φορές. Δηλαδή ούτε τους υπουργούς της δεν έχει δει τόσο πολύ. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει για να σε πείσει ότι πάει μια χαρά. Κοίταξε να σου κάτι. Πάντα όπως. Το θέμα είναι ότι έχει κοντάρει όλα σε ένα άλογο. Η ιστορία λέει ότι οι παλιοί άρχοντες και βασιλιάδες, έτσι, αυτούς που έβλεπαν περισσότερο από όλους είναι τους γελοτοποιούς τους. Mm. Ο γελοτοποιός ήταν πάντα, γι' αυτό και όλας όταν ήθελαν κάποιον. Δύσκολα τον βλέπω σε γι' αυτό και όταν ο αντίπαλος άρχοντας ήθελε να δολοφονήσει τον άρχοντα, αυτό που έκανε ήταν πρώτο να ξεφορτωθεί το γελοτοποιό και να βάλει κάποιον άλλο στη θέση του. Γιατί ο γελοτοποιός πάντα ήταν ο πιο κοντινός. Ναι, σωστό. Στον άρχοντα. Λοιπόν. Εγώ νομίζω, εγώ απλά το είπα για να είναι ενημερωμένος ο κόσμος ότι ο Πρωθυπουργός έχει πιάσει δουλειά. Τι έκανε, Πίτσα Χατ πάλι. Όχι, εγώ ότι θα πάει, να το πάει πάλι στη Γερμανία και γιατί εργάζεται. Η τελευταία δουλειά που είχε ήταν στην Πίτσα Χατ. Εργάζεται για την ανάπτυξη της χώρας. Ναι. Αν δεν πάρει το okay από το αφεντικό του. Πώς έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Πάντως μπαίνει ένα θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Αυτό που ανέδειξε για το εφημερίδα το χωρί έχει μεγάλη σημασία. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός δηλαδή ότι το ΕΣΠΑ παραχωρείται στους γερμανικούς δήμους και σε ξένους δήμους. Και σε ξένες δυνάμεις. Δεν λέγε με Γερμανία. Ναι. Και όποιον άλλο προλάβει. Ναι. Και βεβαίως όλη στην ουσία η ιστορία είναι ότι η Ελλάδα στην πραγματικότητα γίνεται βιτρίνα για να πάρουν τα λεφτά. Τα ξένα δημόσια ταμεία. Τώρα κατά πόσο είναι και εκεί δημόσια είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, οπότε έχει μια σημασία να τονίσουμε αυτό το πράγμα, διότι αυτός ο υφυπουργός ανάπτυξης λέγεται Μηταράκης. Ναι. Μηταράκης. Ο κ. Μηταράκης. Ναι. Αυτός πώς έχει λέγεται. Υπογράψει. Νότης και αυτός. Νότης. Ναι. Ένας ο Σφακιανάκης και ένας Μηταράκης. Ναι. Λοιπόν,
ο οποίος το έχει υπογράψει, ας πούμε, αυτό το πράγμα και το έχει μάλιστα, δεν το αρνείται κιόλας πανά θεμάτων, στέλνει διαψεύσεις. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Διαψεύδω αυτό που επιβεβαιώνω. Τώρα, να διαψεύσει την υπογραφή του δεν γίνεται. Και είναι, έχει μια σημασία, γιατί δεν πρόκειται να είναι σε αυτή τη λογική. Διαλύω τη χώρα ολόκληρη και τη αρπάζω ό,τι μπορώ για να μπορέσω να συντηρήσω τη μια οικονομία, τη δική μου οικονομία, που βεβαίως είναι πιο μεγάλη και θα πρέπει να συντηρηθεί σε βάρος των υπολείπων, σε μια κρίση που είναι προδιαγεγραμμένο ότι δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Κανένας. Ούτε η Γερμανία ούτε η Γαλλία. Πρόσφατα, τώρα σε αυτές τις διακοπές, ας πούμε, λέμε διακοπές. Που πέρασαμε, ήταν κάποιοι φίλοι γνωστοί και επαγγελματικοί και μία από τη Γαλλία και μου περιγράφανε τη διαδικασία κατάρρευσης Γαλλίας. Αυτή τη στιγμή η γαλλική οικονομία και η γαλλική κοινωνία καταραίει κυριολεκτικά. Και νόμιζα ότι μου περιγράφει την Ελλάδα. Του λέω, ρε παιδί μου, αφού τα ζούμε, τα βιώνουμε, τι μου περιγράφεις. Μου λέει, δεν σου λέω για την Ελλάδα, σου λέω για τη Γαλλία. Ναι, με πώς δεν έλεγες εδώ ότι θα έχουμε τους μετανάστες και από τη Γαλλία στις γύρω χώρες, δηλαδή... Ναι, έχει ξεκινήσει ο Ντεπαρτιέ. Ναι, λοιπόν, μετά το Ντεπαρτιέ και, ναι, και έχουν βγάλει αυτό το μόφορο που λέγεται Ντανιέλ Κομπετίτ να κοροϊδεύει την Μπαρντό και ο Ντεπαρτιέ βεβαίως δεν είναι κανένα, δεν είναι βέβαιο καλύτερός τους, ο κόκκινος Ντάνι. Όχι, που έγινε πρακτορίσκος των Αμερικανών δουλεύοντας για τη φωνή της αλήθειας. Ότι υπάρχει CIA, δηλαδή. Έχει γυρίσει και μια σειρά από πολύ ωραίες ταινίες. Όχι, κοίταξε. Την τσίπη το κοιτάνε. Ναι, την τσίπη κοιτάει. Τώρα μην συζητάμε και η κυρία Μπαρντό που έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ζώα. Ναι, γι' αυτό ήταν κυρία του Λεπέν. Αγαπούσε πάλι τα ζώα. Όλα τα ζώα. Και ο Λεπέν έχει πρόβλημα με τα ζώα. Τους ανθρώπους δεν συμπαθεί. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Να το ένα, πάντως, το ότι σμίξαν αυτοί οι δύο έχουν να κάνουν με την αγάπη για τα ζώα τους που έχουν αλλήλως. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτοί έχουν τώρα έχει ξεκινήσει η μετανάστευση στα υψηλά κλιμάκια της γαλλικής κοινωνίας. Σε πολύ λίγο καιρό θα βιώσει τη μετανάστευση και στα χαμηλά κλιμάκια όπως η Ελλάδα, η οποία βεβαίως, επειδή τώρα ασχολούνται όλες τις τηλεοράσεις, ασχολούνται με τον κύριο Ντουπότιε και την Μποντό και όλες αυτές τις ανοησίες, γιατί δεν κάνουν καμία βόλτα στα βόρεια σύνορα της χώρας, ειδικά με τη Βουλγαρία, Ελλάδας-Βουλγαρίας σύνορα, να δούνε πώς οι Έλληνες έχουν μεταναστεύσει στη Βουλγαρία, κατοικούν ήδη στη Βουλγαρία και έρχονται να δουλέψουν στο βαθμό που μπορούν να δουλέψουν ακόμη στην Ελλάδα. Και δεν το κοιτάνε αυτό. Γιατί δεν κοιτάνε πόσοι έχουν φύγει. Έχουν μετακατασταθεί ολόκληρες οικογένειες στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να αντέξουν το ενίκιο ή τη θέρμανση ή οτιδήποτε. Τα λειτουργικά τα καθημερινά. Πάνε βεβαίως εδώ και πολύ καιρό και φορτώνουν βενζίνη από τα διπλανά. Δηλαδή μιλάμε για πλήρη ολοκληρωτική ισοπαίδωση. Γιατί δεν κάνουν κανένα ρεπορτάζ εκεί πέρα να μας δείξουν τον κύριο Μίτσο το φούρναρι. Που έχει στις αίρες στο φούρνο, αλλά κατοικεί στο Σαντάνσκι. Γιατί, ας πούμε, λέω τώρα. Μάλλον γιατί όταν παίρνεις δάνειο σε τέτοιες εποχές 98 εκατομμύρια, έχει και κάποια ψηλά γράμματα μέσα. Ποιος πήρε 98 εκατομμύρια, το Μέγκα. Α! Και λέω, όταν παίρνεις, κατάλαβες. Όταν παίρνεις τέτοιο δάνειο. 98 εκατομμύρια. Και είναι λίγο ένα θέμα. Γιατί ξέρεις, απασχολεί τόσο προσωπικό να τσοπολίσει. Όχι, παιδιά. Για τους εργάτες, δεν γάμω. Για τους εργάτες. Ναι, εντάξει. Που πόσοι έχουν απομείνει, διότι και εκεί έχει πέσει. Καλά, τους έχουν μπλοκάκι, τους έχουν ανανεώσει, τους έχουν απολύσει και τους έχουν ξαναπροσλάβει στη βάση αυτή. Άστα να πάνε. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που εγώ θέλω να ρωτήσω είναι πόσα χρωστάει το ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ, ας πούμε, το ΜΕΚΑ. Πόσα χρωστάει γενικά στο ελληνικό δημόσιο μέσο αγγελιοσύμων κτλ. Πόσα χρωστάνε αυτοί, κύριοι. Κάτι για 4-4,5 δις. Όλοι αυτοί. Ναι, μπράβο. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, είναι σε διακανονισμό, Δημήτρη. Α, είναι σε διακανονισμό. Ναι. Ναι. Το κοσμάκι το κυνηγάμε. Αυτούς θα τους πειράξουμε. Φαντάζομαι στον ίδιο διακανονισμό που ήταν και τα εκπαιδευτήρια ξινή. Αλλά πάντα, όπως ξέρεις, εκεί δεν μπορούμε να το πιάσουμε το θέμα. Κανείς. Ναι, στον ίδιο διακανονισμό που έκανε και τα εκπαιδευτήρια ξινή με το ΙΚΑ, 4.000 δόσεις. Κάπως έτσι το είναι και εκεί. Λοιπόν, πάντως να ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο το έχω ψάξει αρκετά και προσπαθώ τώρα να βρω χρόνο και να το γράψω και όλες να παρουσιάσω τα στοιχεία. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Γιατί μας λένε, για παράδειγμα, ότι οι συνολικές οφειλές, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο πριν το 2012 ήταν 44 περίπου δισεκατομμύρια. Το 2011, μέχρι το 2011. Ναι. Και μάλιστα το παρουσίασε κιόλας και, και κάποια δελτία ειδήσεων, τα οποία παρουσίασαν, ρε παιδί μου, δεν τρέπονται. Mm-hmm. Να κατάτια το ελληνικό δημόσιο 44 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν μπορεί να τα εισπράξει. Ναι. Το πρώτο ερώτημα που δημιουργείται είναι πώς δημιουργήθηκαν αυτά. Πώς δημιουργήθηκαν τα 44 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμα. Και πώς γίνεται να βεβαιώνεις έσοδα και να μην μπορείς να τα εισπράξεις, φτάνοντας στο σημείο το 2011, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, να έχεις εισπράξη επί των βεβαιωθέντων εσόδων 56%. Αν θυμάμαι καλά, ή 52 ή 56, δεν θυμάμαι. Πάντως εκεί είναι το νημεράκι. Αυτό βέβαια βγαίνει από το γεγονός ότι ό,τι δεν έχεις εισπράξει από την προηγούμενη χρονιά γράφεται ως εισόδημα για την επόμενη χρονιά. Κάτσε. Δεν το έχεις εισπράξει, αλλά γράφεται ως εισόδημα. Και πάει. Γιατί είναι ληξιπρόθεσμα βεβαιωμένη οφειλή προς το δημόσιο. Γράφεται προς το. Μάλιστα. Καταλάβες. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν το εισπράττεις και την επόμενη χρονιά και πέφτει το ποσοστό. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πότε αρχίζει και δημιουργείται αυτή η συσσωρευμένη οφειλή. Πότε. Το ψήξε κανένας? Όχι. Υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό? Βεβαίως υπάρχουν στοιχεία. Πότε. Έχει ενδιαφέρον ότι σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση μέχρι το 1999, το 2000, μέχρι το 2000, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 2001, ναι, το ποσοστό εισπραχθέντων επί των βεβαιωθέντων εσόδων του ελληνικού δημοσίου κυμαίνεται από 92 μέχρι 96%. Μάλιστα. Ωραία. Και εκεί δεν συγκεντρώνονται σοβαρά ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες μεταφέρονται. Ναι. Ωραία. Πότε αρχίζουν και, αρχίζουν και δημιουργούνται? Μετά το 2001. Τι συνέβη μετά το 2001? Είχαμε μπει ήδη στο ευρώ. Μπήκαμε στο ευρώ. Ναι. Και είχαμε το σημείο του Πρωθυπουργού. Πότε κορυφώνονται. Να το θυμίζω για αυτό. Πότε κορυφώνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, αρχίζουν και πλέον και αποκτάνε, πέφτει δραματικά. Από το 92 πάει στο 78% και αρχίζει και πέφτει δραματικά. Πότε? Το 2003 και μετά. Ναι. Που σημαίνει Ολυμπιακοί Αγώνες. Ολυμπιακοί Αγώνες. Λοιπόν, ερώτηση. Και φτάσαμε στο 56% και τώρα το 54 τόσο δισεκατομμύρια μέχρι το 11. Mm-hmm. Μέσα στο 12, εσίως, δημιουργήθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο, mm-hmm, της τάξης των 13 δισεκατομμυρίων. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι καθαρά αδυναμία φορολογικής καταβολής, δηλαδή καταβολής φορών. Και αυτό αφορά τον κόσμο, τον πολύ κόσμο. Εντάξει, και έχουμε το εξής ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν πριν το ευρώ οι μηχανισμοί ίσπραξης να δουλεύουν άρτια και με το ευρώ να μην δουλεύουν? Δεν ξέρω, μπλοκάρει τους μηχανισμούς το ευρώ? Όχι, πολύ απλά. Πρώτον φτιάξανε ένα παράλληλο διοικητικό μηχανισμό με ανεξάρτητες, ανεξάρτητες αρχές, με ανεξάρτητες γραμματείες, παράλληλους λογαριασμούς, κλειστούς λογαριασμούς, πώς θα λένε, λογαριασμούς φαντομά. Όλα αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν λεφτά τα οποία δεν περνάγανε από συστηματικό έλεγχο και διαμέσου του προπολογισμού, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν βρωμοδουλειές. Mm-hmm. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποιήσανε συσσωρευμένες οφειλές προς το δημόσιο σαν εκλογικό όπλο, πρώτον προς το μικρομεσαίο. Δεν θα στο εισπράξω αν με ψηφίσεις και με στηρίξεις. Mm-hmm. Και τρίτο, οι συσσωρευμένες οφειλές των ολιγαρχών αυτού του τόπου, ναι, οι οποίοι βεβαίως τις φορτώσαν στο κράτος, δεν ασχολήθηκε κανένας να τα πάρει και φυσικά κάθε χρόνο χαρίζονται περίπου 1-2 δισεκατομμύρια κατά μέσον όρο από το 2003 και μετά τουλάχιστον που έχουμε σαφή στοιχεία, mm-hmm, λοιπόν, κατά μέσον όρο σε πρόστιμα και ποινές. Έτσι. Ναι. Βεβαίως σε αυτούς που χαρίζονται δεν είναι
ο κ. Μίτσος ο Φούρναντς που λέγαμε προηγουμένως. Όχι, βέβαια. Όχι. Είναι της παρέας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 2006 που χαρίστηκαν 6 δισεκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο. Συνολικά 6 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων φυσικά ήταν ένα τεράστιο πρόστιμο που είχε δοθεί σε μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή εταιρεία τότε 5 δισεκατομμύρια που είχε βάλει και τις χαρίστηκε. Αλογοσκούφης υπουργός οικονομικών, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, και από τότε, αν βάλεις κάτω το πόσα έχουν χαριστεί από το 2003 μέχρι το 2011, θα δούμε ότι έχουν χαριστεί πάνω από 16 δισεκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν. 16 δισεκατομμύρια. Να. Αν τα κάνουμε σε τιμές τωρινές, τα 16 σε τιμές ας πούμε 2012, θα δούμε ότι τα 16 είναι περίπου 19 δισεκατομμύρια. Τα δώσαμε. Και τώρα καθόμαστε και κυνηγάμε τον κακομοίρη για να του πάρουμε βεβαίως αυτό που του, που του ανήκει. Και μάλιστα το πώς μου έλεγε μια κυρία σήμερα το πρωί στην Κόρινθο, που είμαστε, που είναι συνταξιούχος και της έχουν μειώσει φυσικά τη σύνταξη και την έχουν αφήσει και της ήθελε τώρα και, και ο φόρος, όχι το χαράτσι, ο φόρος ακίνητης περιουσίας. Το ΦΑΠ. Ναι, είναι ΦΑΠ, ακανονική αυτή. Λοιπόν, όπου βεβαίως πρέπει να πληρώσει ένα χιλιάρικο, γιατί έχει ένα σπίτι 170 τετραγωνικά που τους άφησε οι γονείς της και ένα αυτοκίνητο. Έτσι, ωραία, το υπολογίσαμε. Τελείως, αυτό και έτσι έχουν κατεβάσει τη σύνταξη στα 680 ευρώ. Λοιπόν, και θα πρέπει να πληρώσει το χιλιάρικο, έτσι που δεν μπορεί να βγει. Λοιπόν, και μόλις πήγε στην εφορία να βρει η γυναίκα το δίκαιο της, τέλος πάντων, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να το κάνει, ο έφορος απάντησε πολύ απλά. Γιατί, κυρία μου, να έχετε 170 τετραγωνικά διαμέρισμα. Έλατε. Δεν τις έδωσε δύο φάπες. Έλατε. Δεν κατάλαβα. Ξέρω εγώ, δεν τις βάλανε κανένα 8 ηλεκτροσόκ. Έπρεπε να τις συλλάβουν εκείνη τη στιγμή. Εγώ απορώ. Εγώ απορώ με την υπομονή του ελληνικού λαού που όταν αντιμετωπίζει τέτοιους δημόσιους λειτουργούς δεν έχει ένα δίκανο μαζί του να τον καθαρίσει επιτόπου τον κεράτα. Γιατί αυτός είμαι σίγουρος ότι τα παίρνει χοντρά. Τα παίρνει χοντρά. Αλλιώς δεν μπορεί να μιλάει. Λοιπόν, δεν θα μιλούσε έτσι σε πολίτες. Λοιπόν, όταν τα παίρνει χοντρά, είναι του κομματικού παρακράτους, τα αρπάζει από δίπλα και τον έχει σε δημόσια θέση εκεί πέρα να σου μιλάει έτσι στους πολίτες. Και σε πολίτες, ας πούμε, που τους ταλαιπωρούν, τους οδηγούν σε απελπισία. Αυτή είναι η δουλειά του, να τους φοβείς, να τους τρομοκρατεί τους. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς η υπομονή αυτού του κόσμου με εντυπωσιάζει. Αυτή η όβια υπομονή αυτού του κόσμου που αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση, πώς δεν έχει βγει εκτός εαυτού, έτσι, να τον πάρει και αυτόν και παραμάζωμα και οποιονδήποτε άλλον. Πάντως, εγώ, έτσι, μια στοιχειώδη προειδοποίηση, αυτό σίγουρα δεν ακούει την εκπομπή, αλλά να το μεταφέρει κάποιος, είμαι σίγουρος ότι κάποιος από το περιβάλλον. Από το περιβάλλον το ακούει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όπως κάνουν προγραφές οι κυβερνούντες και τα τσεράκια τους, έτσι κάνει προγραφές σήμερα και η ελληνική κοινωνία. Καταρτίζει καταλόγους. Εντάξει, οι λογαριασμοί θα ξεκαθαριστούν. Η ιστορία το έχει αποδείξει αυτό. Δεν υπάρχει περίοδος που δεν ξεκαθαρίστηκε με τον ένα με τον άλλο τρόπο οι λογαριασμοί. Όταν οδηγεί στην κοινωνία σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, να φροντίσουν να έχουν δυνατότητα διεξόδου. Εντάξει, αλλά και πάλι δεν πρόκειται να τα γλιτώσουν. Γιατί πολύ απλά στην Αργεντινή 25.000 συλλάβανε και τους γυρίσανε πίσω μετά την κατάρρευση. 25.000 διευθυντές εφορίων, δηλαδή του δημοσίου, διευθυντές τραπεζών, ιδιωτικές τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιριών, ιστορίες κλπ. 25.000 δικαστές. Ναι. Δικαστικούς, δικαστικούς εκεί που είχαν μπλέξει διάφοροι. Λοιπόν, και να φύγουν δηλαδή. Δεν τους γλίτωσε κανένας. Όλοι αυτοί τι είχαν κομμανίσει στο εξωτερικό. Take the money and run. Εντάξει. Λοιπόν, τους φέραν όλους πίσω και τους δικάσανε. Άλλοι απαρατήγαν με βουλεύοντες ορίες. Δεν έχει σημασία, πάντως αντιμετώπισε δικαστήριο. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Να το ξέρουν αυτοί. Όλο αυτός ο συρφετός που σήμερα κινείται γύρω από τους κυβερνώντες και τα κόμματα δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση με τη μια ή με την άλλη μορφή να ελπίζουν ότι ο λαός θα πάει οργανωμένα στην εξουσία και έτσι θα έχει τη μεγαλοψυχία να τις αντιμετωπίσει ανθρώπινα.
να ελπίζουν, γιατί άλλη επιλογή καλύτερα να μην το βάζουν στο μυαλό τους το τι μπορεί να συμβεί. Έχουμε δει τα φαινόμενα, τα έχουμε δει. Και πολύ περισσότερο, επειδή βεβαίως η ιστορία δεν μας βοηθάει, να τους θυμίσω λιγάκι ορισμένες σκηνές από την απελευθέρωση. Στο κενό εξουσίας που υπήρξε λόγω απελευθέρωσης, να φεύγανε οι Γερμανοί μέχρι ότου αποκατασταθεί. Έτσι, οι ομότες που γίνανε, και όντως έγιναν ομότες, που βεβαίως ανάμεσα στα πολλά ξερά χάθηκαν και ορισμένα χλώρα, έγιναν από το λαό των ίδιων. Τον καταπίεζαν ορισμένοι. Αυτοί λοιπόν οι μαυραγωρίτες, που τον λίστευαν, τον καταλίστευαν μόνο και μόνο για να το πουλήσουν ένα μπουκάλι λάδι στην κατοχή, που λέει, με ένα μπουκάλι λάδι στην κατοχή. Λοιπόν, τον καταλίστευαν κυριολεκτικά. Τον κάρφωναν στις ναζιστικές δυνάμεις της κατοχής, από την κατοχή, μόνο και μόνο για να ξεπεντέψουν με λογαριασμούς. Την πληρώσαν άγρια. Και μαζί τους βεβαίως και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ήταν και τόσο, αλλά το μένος σε μια κοινωνία που πραγματικά ξεμπερδεύει με όλη. Και επειδή η κοινωνική μας συγκρότηση πλέον προσυδειάζει σε κοινωνία υποκατοχή. Δεν έχουμε τις παραδοσιακές τάξεις όπως είχαμε στην ελληνική κοινωνία. Διαμορφώνεται μια κοινωνική δομή που προσυδειάζει σε κοινωνία υποκατοχή και διάλυση. Λοιπόν, γι' αυτό θα μπορούσα κάλλιστα να αναφερθώ, ας πούμε, πώς έγινε απελευθέρωση στην Καλαμάτα, από τις ιστορίες που έχω ακούσει από τον παππού μου, τους γονείς μου, το περιβάλλον μου και ευρύτερα. Ψάξτε να δείτε τι γινόταν και πώς τα λαμπάτερ ήταν γεμάτα. Γεμάτα, σαν σταφύλια, τσαμπιά από μαυραγωρίτες και λοιπούς συνεργάτες των κατακτητών. Και αυτό δεν το έκανε κανένας. Ο λαός ο ίδιος το έκανε. Μην πιέζεις τον λαό, μην τον οδηγείς σε απελπισία. Γιατί ποτέ, όχι ποτέ, να είσαι σίγουρος ότι αυτό θα αποπληρωθεί. Ποτέ ξανά, ποτέ η κοινωνία δεν βρίσκεσαι σε τέτοια κατάσταση, δεν την οδηγεί σε τέτοια κατάσταση, και να νομίζει ότι είναι με λίγα άλλα, μετά θα ομολοποιηθούν τα πράγματα και θα πηγαίνουμε ήσυχα ήσυχα να πίνουμε τον καφέ μας. Όχι. Και όλα καλά και ωραία. Οι συνεργάτες των κατακτητών, για να βγάλουν πρόσωπο στην κοινωνία και να μην τους ενοχλεί κανένας, χρειάστηκαν να περάσουν 3 δεκαετίες ανήπο του χάους, ανήπο της καταστροφής στη χώρα, κοινωνικής πρώτα και κυρία, και βεβαίως απίστευτης πολιτικής βαρβαρότητας, μόνο και μόνο για να έχουμε σήμερα τους γόνους των χιτών και των ταγματαλιτών, ας πούμε, να μην τους πειράζει κανείς. Έτσι μόνο. Όσοι επιβίωσαν, από αυτούς πολύ λίγοι επιβίωσαν. Οι πρώτοι μετανάστες που χρειάστηκαν να γίνουν μετά την απελευθέρωση ήταν οι ταγματαλίτες. Και στο πρώτο μέρος, μάλιστα, με ειδική πολιτική άδεια που εδόθηκε από την Αμερικανική κυβέρνηση. Γι' αυτό και στους χώρους της ομογένειας, ξέρουν πολύ καλά ποιες ήταν οι οικογένειες που φύγανε εκεί πέρα λόγω των τρομακτικών εγκλημάτων που είχαν συσσωρεύσει σε βάρος του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της κατοχής. Και επειδή ξέραν θα τους φάνε, δεν μπορούσαν να τους προστατεύσουν μέσα στην Ελλάδα. Ακόμη και σε καθεστώς εμφυλίου, ακόμη και σε καθεστώς τραγικής κατάστασης τρομοκρατίας, λευκής τρομοκρατίας σε βάρος του ελληνικού λαού, παρόλα αυτά, επειδή ξέρανε ότι δεν μπορούσαν να τους προστατεύσουν αυτούς, τους δώσανε βίσα και σκότηκαν και φύγανε. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, έχουμε ξαναζήσει τέτοιες περιόδους, σαν τη σημερινή. Απλά να ελπίζουν αυτοί, όχι γιατί δεν θα δικαστούν, θα δικαστούν, αλλά θα δικαστούν τουλάχιστον με νομότυπο τρόπο, με διαδικασία, δηλαδή προβλέπει το δίκαιο. Ο ένας λαός, ας πούμε, νικητής, επικρατών, έχει και τη μεγαλοψυχία πραγματικά να δημιουργήσει μια διαδικασία η οποία πραγματικά δοξάζει το δίκαιο στην ουσία του. Αυτό να ελπίζουν. Γιατί η άλλη επιλογή θα είναι αυτά που περιγράφαμε προηγουμένως. Αλλά θα το πληρώσουν, θα το πληρώσουν. Από τον κύριο, από το φερόμενο πρωθυπουργό, μέχρι τον τελευταίο που παίρνει φακελάκι, ή που λαδώνεται αυτή τη στιγμή αξιοποιώντας την απελπισία και την απόγνωση του μέσου πολίτη. Θα το πληρώσουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησα. Ρώτησε σήμερα να το ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα με αυτό. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Βίργος με τον Μαρκόπλο.
Και στην επιστροφή θα πούμε, γιατί το πρωί ήμασταν στην Κόρινθο, ήρθαμε κατευθείαν από την Κόρινθο για τη δίκη που υπήρχε εκεί που του δεν πληρώνω. Αλλά έχουμε πολλά να πούμε και μόλις τώρα μου έστειλε και ένας φίλος ο Κορατής να είναι καλά, να, έτσι να γελάσουμε κι εμείς λίγο, κάποιες θέσεις του Πέτρου Δούκα να δουλέψουν εθελοντικά οι άνεργοι. Θα το διαβάσω μετά, έτσι ένα ανέκδοτο να ευθυμίσουμε λιγάκι, να δεις τι πέφτει στο τραπέζι ας πούμε και τι συζητιέται. Λοιπόν, έχουμε και πολλά άλλα να πούμε. Θα δούμε και ένα πολύ ωραίο θέμα, οι Γερμανοί συνταξιούχοι που δεν τα βγάζουν πέρα στη Γερμανία και μεταναστεύουν, κυριολεκτικά. Λοιπόν, και άλλα πολλά όμως, και ένα μνημόνιο που έχει υπογραφεί από ό,τι φαίνεται πίσω από την πλάτη μας. Πάμε να κάνουμε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, όποιος γνωρίζει, να μας στείλει παρακαλώ για ποιον έχει γραφτεί αυτό το τραγούδι. Είναι για ένα μεγάλο δάσκαλο, παλαιότερων εποχών, αλλά φωτεινό παράδειγμα. Λοιπόν, στο 54-344 δέχομαι τις απαντήσεις σας για ποιον ιστορικό πρόσωπο ελληνικό έχει γράψει ο Βίργος αυτό το τραγούδι, μαζί με τον Μαρκόπλο. Λοιπόν, επάμ και ενώ και την απάντησή σας στο 54-344 θα σας αποκαλύψω εγώ βέβαια στο τέλος, για όσους δεν γνωρίζουν. Πριν κλείσουμε, σας έλεγα ότι ένας ακροατής και τον ευχαριστώ πολύ, μου έστειλε, βλέπω, έχει γράψει ο κύριος Πέτρος Δούκας, γνωστός, έτσι, για το έργο του. Βέβαια. Λοιπόν, τη συνεισφορά στην ανάδειξη της χώρας. Ακριβώς θέλω να πω, ναι, που δεν είχε ανακατευθεί και σε κανένα σκάνδαλο. Όχι κανένα. Καθαρός και τα λοιπά. Έχει γράψει την προσωπική του ιστοσελίδα, ένα άρθρο, 90 συν προτάσεις για ένα ελληνικό New Deal 2. Μάλιστα. Μέσα σε αυτά. Απλά αυτό το πούμε. Εννοεί του το Ρούσλα. Παλιό. Φαντάζομαι να που λέει New Deal 2 είναι το παλιό. Το... Ναι, αλλά λέει ελληνικό New Deal 2. Α. Ναι, ο άνθρωπος είναι αγράμματος. Ναι, έχει το γράφει εδώ. Είναι αγράμματος. Εγώ δεν παραφράζω, λοιπόν, είναι τίτλος του. Λοιπόν. Γιατί ελληνικό New Deal δεν υπήρξε ποτέ. Πρόσεξε μια ωραία. Εκτός και αν έχω χάσει μια μισόδια. Ωραία πρόταση. Μια ωραία πρόταση. Να δουλέψουν, λέει, οι άνεργοι. Να κληθούν οι άνεργοι και να δουλέψουν όπου τους χρειάζεται η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση και ο ιδιωτικός τομέας. Χωρίς επιβάρυνση φυσικά για τις επιχειρήσεις που θα τους απασχολήσουν. Όχι βέβαια. Διότι λέει, μαζί με αυτό το φοβαρή φορολογικό νομοσχέδιο που έχει φτιάξει η κυβέρνηση, δεν θα έρθει κανείς να επενδύσει στη χώρα μας. Οπότε για να βρεθούν θέσεις εργασίας, πρέπει να πάνε οι άνεργοι να μαζεύουν ελιές, να καθαρίζουν πεζοδρόμια, παραλίες, να φυτέψουν δέντρα, να κάνουν βοηθητικές εργασίες σε τεχνικά έργα, να τους πει ο κύριος Μπόμπολας, σε μαγαζιά, συνεργεία, επιχειρήσεις, μπλα 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 μπλα. Λοιπόν, και εάν τώρα οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για κάποιους από τους εργάτες, να τους κρατήσουν για 3 μήνες χωρίς επιβάρυνση. Και γιατί λέει χωρίς επιβάρυνση, γιατί ως γνωστόν οι επιχειρήσεις είναι καταχρεωμένες, δεν μπορούν λοιπόν να πληρώσουν, αλλά με αυτή τη διαδικασία, με αυτό το έργο θα υποφεληθούν και οι δύο πλευρές, γιατί έτσι θα παράξουν έργο, θα παραχθεί έργο και θα δημιουργηθούν κάποια στιγμή κάποιες θέσεις εργασίας. Ναι, εγώ αυτό... έκανα μια χαζή ερώτηση. Θα αμείβονται οι άνεργοι? Τι εννοείς θα αμείβονται, αφού σου λέω όχι. Δηλαδή, εθελοντικά, παιδί μου, θα πάνε. Εθελοντικά θα πάνε. Και τότε γιατί να πάνε, ρε παιδιά, μισό, δηλαδή. Γιατί έτσι θα βοηθήσουν κάποια στιγμή να μειωθεί η ανεργία. Κάποια στιγμή στο μέλλον. Κάποια στιγμή. Δεν βέβαια, θα πεθάνουν αυτοί. Εγώ... Θα πεθάνουν. Θα μειωθεί η ανεργία. θα πεθάνουν. και αφού τους βάζεις, σπάζει εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Καταρχήν, ο κύριος Δούκας δεν φημίζεται για το IQ. Ήταν υφυπουργός οικονομικών όμως. Γι' αυτό. λοιπόν, δεν φημίζεται για το IQ. Λοιπόν, ορισμένες ιστορικές πληροφορίες, έτσι, σαν υποσημειώσεις. Πρώτον, το New Deal δεν είχε να κάνει με εθελοντική εργασία ανέργων. Είχε να κάνει με δημόσια έργα, τα οποία πληρώνανε κανονικότατους μισθούς και μάλιστα υπερβολικούς για τα δεδομένα της Αμερικής εκείνη την εποχή, για να δημιουργήσουν ζήτηση στην αμερικανική οικονομία. Ναι. Και βεβαίως, επειδή εντάξει, γινότανε μόνο και μόνο για να μπορούν να σηκωθούν πάλι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τι κάνανε? Φτιάχνανε μεγάλα δημόσια έργα, μεγάλης κλίμακας δημόσια έργα, χωρίς ιδιαίτερη προσοχή σε κάτι ψηλά πράγματα που λέγεται εργατικά δικαιώματα, ασφάλεια εργασίας. Έτσι, για παράδειγμα, το μεγάλο φράγμα υδρολικό που έγινε τότε στα πλαίσια του New Deal, το οποίο ήταν μέχρι τη δεκαετία του 70 το μεγαλύτερο φράγμα στον κόσμο, όχι, μέχρι το μεγαλύτερο φράγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν στο ποτάμι του Κολοράντο, πεθάνανε μερικές χιλιάδες εργάτες στην κατασκευή. Αλλά τέλος πάντων, καλύτερα να πεθάνεις παρά να είσαι άνεργος, αυτό του λέγανε. Εδώ σου λένε και το εξής. Εντάξει. Καλύτερα να πεθάνεις
πώς το λένε, καλύτερα να πεθάνεις άμυστος παρά να είσαι άνεργος. Άνεργος σημαίνει ότι δεν μπορώ να αμυθώ από την εργασία μου. Αυτή είναι η οικονομική έννοια του ανέργου. Δεν είναι αυτός που δεν έχει δουλειά. Αυτός που δεν μπορεί να αμυθεί για τη δουλειά του. Αυτό είναι η οικονομική έννοια του ανέργου. Το έχει ακουστά αυτό το πράγμα ο κύριος? Προφανώς όχι. Τώρα, αυτό που προτείνει δεν είναι New Deal. Έστω και αν το New Deal δεν βοήθησε την Αμερικανική οικονομία να βγει από το αδιέξοδο, αυτό που τη βοήθησε να βγει από το αδιέξοδο είναι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έτσι. Μόνο χάρη στον πόλεμο βγήκε οι Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και ο Πολ Κρούγκμαν προτείνει να γίνει ένας τέτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ακόμη και αν χρειαστεί να τον επινοήσουμε, έτσι έχει πει. Ναι. Να τον επινοήσει δηλαδή η Αμερικανική κυβέρνηση, προκειμένου να αρχίσει να σπαταλάει τρομακτικά. Ναι. Έτσι, και να μπορέσει να σηκώσει την οικονομία. Αυτά έχει πει ο Πολ Κρούγκμαν. Λοιπόν, αυτός ο λεγόμενος πολεμικός κετσιανισμός, όπου είναι ο αντίποδας, υποτίθεται, του πολεμικού νεοφιλελευθερισμού που εφαρμόζεται σήμερα. Η κυρίαρχη λογική είναι ο πολεμικός νεοφιλελευθερισμός, αυτό που εφαρμόζει η Αμερικανική πολιτική. Αυτός έχει πει, ο Πολ Κρούγκμαν είναι υπέρ του πολεμικού κετσιανισμού. Λοιπόν, δηλαδή, άντε πάμε σε πόλεμο, αρκεί να το κάνουμε υπέρ των ιδιωτών, υπέρ του κράτους. Μάλλον με μοχλό ιδιωτικές εταιρείες, μισθοφόρους και τα ρέστα, όπως γίνονται σήμερα στις ΗΠΑ, ή με το κράτος με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτή είναι η διαφορά τους. Να χαίρονται τις διαφορές τους. Λοιπόν, αυτό που προτείνει ο κ. Δούκας εφαρμόστηκε από τον 18ο αιώνα μέχρι το 1835 στη Μεγάλη Βρετανία. Α, είχε εφαρμοστεί δηλαδή. Βεβαίως. Το έχει διδαχθεί στο πανεπιστήμιο του και οπότε το έβγαλε από τα κοιτάπια του. Μην το πας τόσο μακριά. Όχι. Μην το πας τόσο μακριά, γιατί εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτό το λοιπόν το σύστημα λέγεται σύστημα workhouses. Τι κάνανε δηλαδή? Ναι. Μαζεύανε εκείνο το δυναμικό, εργατικό δυναμικό, το οποίο δεν μπορούσε να απασχοληθεί. Γέροι, γυναίκες, παιδιά. Η έννοια των έργου δεν υπήρχε τότε, διότι η βιομηχανία ήταν στα σπάργανα, τότε διαμορφώνονταν βιομηχανία, και τους βάζανε να δουλεύουν, ναι, κρατώντας μόνο από τον επίδοξο εργοδότη. Για παράδειγμα, εγώ ήθελα να φτιάξω δρόμους. Ναι. Τους πήγαινα και δουλεύανε εκεί πέρα σαν κάτεργα. Ναι. Λοιπόν, και αμείβονταν με βάση την τιμή του ψωμιού. Δηλαδή, όσο χρειάζονταν για να πάρουν ένα ψωμί και να μπορούν να επιβιώνουν. Ένα καρβέλι ψωμί. Ναι. Και μάλιστα, επειδή γινόντουσαν και τα σταλίες εκεί. Γιατί βεβαίως οι επιστάτες κλέβανε την τιμή. Ναι, γιατί κλέβανε στα άλευρα, στο ψωμί και τα λοιπά, και στη διαμόρφωση του μεροκάματο, που δεν ήταν μεροκάματο, το πληρώνανε, το ψωμί. Το ψωμί του. Λοιπόν, και το κλέβανε και στο καρβάλι. Για να καταλάβουμε τι ήταν αυτά τα workhouses και να μην ψαχνόμαστε σε εγχειρίδια και τα ρέστα, είναι πολύ απλό. Διαβάστε Καρλο Ντίκενς. Απεικονίζει την κατάσταση των workhouses εξαιρετικά την εποχή αυτή. Βεβαίως, οι Βρετανοί εργαζόμενοι ονόμασαν χαρακτηριστικά τα workhouses ως οι βαστήλες της εργασίας. Ναι. Βαστήλη ήταν η περιβόητη φυλακή. Ναι. Άρα αυτό οραματίζεται. Αυτό οραματίζεται. Αυτό είναι το κοινωνικό του όραμα. Ναι, και ξέρεις, το διάβασα γιατί μας το έστειλε ο φίλος μας και λέει, εγώ γέλασα, ελπίζω λέει να γελάστε κι εσείς, ο Μανώλης ο φίλος μας που μας το έστειλε και τον. Αλλά επειδή δεν γελάμε, από ποια άποψη, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι τυχαίοι. Θα τα επιβάλλουν αυτά. Ναι, δεν είναι τυχαίοι. Γι' αυτό το λέω. Και ο κύριος Δούκας και ο κάθε κύριος Δούκας, όλοι αυτοί. Στο ίδιο σύστημα κινούνται, παιδιά. Μην έχετε αυτά πάτε ότι επειδή αυτή τη στιγμή ο κύριος Δούκας και άλλοι διάφοροι σαν και αυτόν δεν έχουν μια κάποια συγκεκριμένη θέση. Έχουν τη θεσούλα τους και αμείβονται από αλλού. Αλλά δεν έχουν στην κυβέρνηση ή δεν είναι ακριβώς ενεργοί στην πολιτική. Λοιπόν, είναι συγκεκριμένα. Τα ακούει και κάποιος. Και πολλοί εγώ πιστεύω που το διαβάζουν, διότι και η ιστοσελίδα που το φιλοξενεί, ο ενικός.gr, δεν τα φιλοξενεί στοιχεία αυτά τα πράγματα. Όχι, έτσι. Λοιπόν, είναι ο κάτσε ρε παιδί μου. Κάνουμε μια κοινωνία εθελοντισμού και αλληλεγγύη. Εγώ θα λέγα, ο κύριος Δούκας. Το βλέπεις αυτό έτσι, ότι αυτό είναι εθελοντισμός και αλληλεγγύη. Βεβαίως, ναι, ναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο όρος κοινωνική αλληλεγγύη, έτσι, δεν επινοήθηκε από το Σιμίτη. Επινοήθηκε από τους οργανωτές των workhouses στα 1790. Αυτοί μιλάγανε για κοινωνία της αλληλεγγύης, φτιάχνοντας
τα φτωχοκομεία. Τα φτωχοκομεία. Παρεμπιπτόντως, η ιστορία του φτωχοκομείου, που δεν ήταν μόνο φτωχοκομείο, ήταν στρατόπεδα αυτά. Συχνάζανε εκεί, στηβάζανε εκεί αυτές τις μάζες ανέργων, ώστε να διαθέτουν αυτές τις, τη μάζα εργατικών χεριών, και να το δοκούν, συντίζοντάς τις απλά. Και φυσικά, μένοντας εκεί, γιατί τους παρήχαν και ύπνο. Βεβαίως, από τις περιγραφές που έχει ο Κάρολος Ντίκεν στην εποχή, και είναι εντυπωσιακό για το πώς λειτουργούσε, συμμορίες, πράγματα και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, διαβάστηκα ένα βιβλιαράκι του Κάρολ Ντίκεν, είναι και ενδιαφέρον από την, άποψη λογοτεχνική, απεικονίζει σαφέστατα την εικόνα της εποχής. Ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον όμως εδώ. Να παρατηρήσουμε ότι η έννοια του πτωχοκομείου, και μάλιστα με αυτή την έννοια τη βρετανική, τη φραγκολεβαντίνικη δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, την είχε απορρίψει ο ελληνισμός, να το πούμε έτσι, με την ευρεία έννοια του, από την εποχή του Βυζαντίου. Τη θεωρούσαν αποκρουστική μορφή προσέγγισης της ανάγκης του ανθρώπου. Και το λέω με την, με την έννοια την εξής, ότι υπάρχουν νεαρές από την εποχή του Ιουστινιανού, όπου απαγόρευαν την αξιοποίηση, ξέρουμε εισαγωγικά, ανθρώπινης εργασίας με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα υπάρχουν κείμενα ακόμη και των πατέρων της Εκκλησίας, όπου καταφέρονται ενάντια σε αυτό τη μορφή, με εξαιρετικά συγγράμματα, φτάνοντας βεβαίως στον 20ο αιώνα, με εξαιρετικά συγγράμματα που λέγανε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αντικείμενο κρατικής πτωχοκομιακής πολιτικής. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το πράγμα μας ξαναγυρίζει στο μεσαίωνα. Αλλά είναι εφεύρεση της φραγκολεβατίνικης δύσης. Έτσι. Φραγκολεβατίνικης δύσης, καταλαβαίνεις πια. Επειδή το Λεβάντε είναι η Ανατολή. Φραγκολεβατίνικη εννοούσαν την διάσταση εκείνη που έδινε η Δύση, καθώς εισέβαλε στο Λεβάντε. Λοιπόν, στην Ανατολή. Λοιπόν, δεν είναι στην κουλτούρα μας. Ποτέ δεν ήταν στην κουλτούρα μας. Γιατί η έννοια της συνοχής κοινωνίας και της οικογένειας που υπήρχε πάντα σε αυτούς τους τόπους εδώ, λοιπόν, υπερίσχυε έναντι αυτών των στρατοπεδών εργασίας. Για να στείλεις τη γυναίκα σου ή τα παιδιά σου ή τον πατέρα σου και τη μάνα σου σε πτωχοκομεία αυτού του είδους, πρέπει να μην υφίσταται ο δεσμός της οικογένειας. Όταν σε μια κοινωνία υφίσταται και είναι ισχυρός, θα κάνεις τα πάντα να τους κρατήσεις. Έξω από αυτήν την ιστορία. Ναι. Τελικά η βρετανική κοινωνία κατόρθωσε ολοκληρωτικά να τελειώσει με την ιστορία των workhouses στα τέλη του 19ου αιώνα, περίπου στα 1870. Εντάξει, δεν ήξερα ότι θα υπάρχει ο κύριος Δούκας. Ξαναερχόμαστε πάλι εκεί. Λοιπόν, αν διαβάσουμε πάντως κείμενα της εποχής εκείνης και μετέπειτα, τη μάχη που δόθηκε για να μπορέσουν να σβήσουν από προσωπουγής αυτή η κατάρα της κοινωνίας και το τρόπο που του καταγγέλνανε οι πιο προοδευτικές φυσιογνωμίες της εποχής, όχι μόνο από τη μεριά των εργατικών τάξεων, δηλαδή από τη μεριά του εργατικού κινήματος, όπως αναπτυσσόταν στη Βρετανία, γιατί η Βρετανία είναι η πατρίδα του εργατικού κινήματος. Εκεί διαμορφώθηκαν τα πρώτα μάχημα συνδικάτα που δώσανε μάχη και όλα αυτά τα πράγματα. Πραγματικά, όχι τα ξεπουλημένα που γνωρίζουμε σήμερα. Λοιπόν, και αυτό και είναι η πατρίδα του εργατικού κινήματος, θεωρείται δικαίως, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί προοδευτικοί άνθρωποι της εποχής, σε όλο το 19ο αιώνα, που ζητούσαν την κατάργηση αυτής της κρατικής πτωχοκομιακής πολιτικής. Και ότι έχει δικαίωμα αυτός που υπερβαίνει ένα όριο ηλικίας να ζει με αξιοπρέπεια τα υπόλοιπα χρόνια του, εξασφαλίζοντας αποδοχές που στην ουσία την εξασφαλίζει το σύνολο της τάξης του. Αυτή είναι η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση μπήκε ακριβώς για να συντριβεί η λογική της φιλανθρωπίας. Είτε διαμέσου του πτωχοκομείου, είτε διαμέσου της ιδιωτικής φιλανθρωπίας. Έτσι, η κοινωνική ασφάλιση είναι η έννοια ότι η τάξη των μισθωτών, παράδειγμα, αναλαμβάνει τη συντήρηση των ανθρώπων που δεν μπορούν πια να δουλέψουν. Η τάξη. Και ακριβώς αυτό είναι που φόβιζε πάντα και το κράτος και την εργοδοσία. Γιατί διαμέσου της κοινωνικής ασφάλισης, για πρώτη φορά, οι εργαζόμενοι αποκτούσαν αίσθηση τάξης. Από κοινού, εγώ φροντίζω για τον πατέρα μου, που πλέον δεν μπορεί να δουλέψει. Φροντίζω εγώ. Και δεν είμαι μονωμένος, επειδή είμαι μονωμένα, δεν μπορώ να το φροντίσω εξ αντικειμένου. Όσο και μισθό και να έχω, ό,τι και να καταπτώσω,
φροντίζουμε όλοι σαν τάξη. Είναι αυτό το πράγμα που κατακτήθηκε και λεγόταν κάποτε αλληλεγγύη των γενεών. Υποστηρίζω τη γενιά που αποστρατεύεται. Γιατί δεν πρέπει, γιατί πόσο συμφέρον μου είναι αυτό. Διότι καθώς αποστρατεύεται, δεν θα είναι αναγκασμένη να ξαναδουλέψει, οπότε να μεταγωνιστεί. Αφαιρώ ανταγωνιστές από την αγορά εργασίας. Γι' αυτό και ως τάξη το κάνω, για να μην έχω ούτε ανέργους, γιατί η ανεργία, η επαγγελματική πάθηση, η ατύχημα και το γύρας αποτελούσαν τα τέσσερα βασικά στοιχεία που έπρεπε να καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τραβούσα έξω από την αγορά εργασίας, σε προστατευμένο, ειδικό προστατευμένο περιβάλλον, εκείνο το κομμάτι, το ευάλωτο κομμάτι των εργαζομένων ή της εργατικής δύναμης, που θα το χρησιμοποιούσε ο εργοδότης σε βάρος μου για να μου ρίξει το εισόδημα, για να μου σπάσει το μεροκάματο, για να μου διαλύσει τα εργατικά δικαιώματα, να μου υπονομεύσει τη διαπραγματευτική μου δύναμη. Με αυτή τη λογική λοιπόν υπήρξε κοινωνική ασφάλιση, γι' αυτό και υπήρξε ιστορική κατάκτηση που συγκρότησε την τάξη. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να συγκροτηθεί η τάξη που λέμε και το κίνημά της. Θα έμενε μόνο σε αποσπασματικές εκδηλώσεις κοινωνικής σύγκρουσης, όπως είναι για παράδειγμα παλεύω με την εργοδότη για το μεροκάματο ή για τις απολύσεις, αλλά μόνο εκεί. Γι' αυτό είναι μεγάλη σημασία, τεράστια ιστορική σελίδα που γύρισε. Γι' αυτό και την είχαν βάλει στην μπούκα πάντα. Πότε την κατέκτησαν τελειωτικά οι εργαζόμενοι, ναι, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες, ναι, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί τότε οι εργαζόμενοι είχαν αντιληφθεί την αίσθηση της τάξης που λέγαμε, ναι, και γυρίζοντας πίσω στην πατρίδα τους, ότι ζήτησαν δύο πράγματα. Πρώτον, δημοκρατία, να ελέγχουν αυτοί το κράτος τους, αυτοί που χύσαν το αίμα τους στα χαρακόμματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου ενάντια στο φοβερότερο εχθρό που γέννησε το ίδιο το δικό τους το σύστημα, το υπάρχον σύστημα απέναντι στην ανθρωπότητα, ναζισμός, έτσι. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι κοινωνική εξασφάλιση των ασθενεστέρων της τάξης. Και αυτό το ονομάστηκε κάπου κοινωνικό κράτος, κοινωνική ασφάλιση, όλο το πλέγμα της κοινωνικής πολιτικής και υποστήριξης. Μάλιστα. Αυτό είναι κατάκτηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πολέμου. Λοιπόν, και αυτό ήταν στην μπούκα. Από τότε ορίονταν ότι αυτό το άνθρωπο μας δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα και δεν μπορούμε, τέλος πάντων, μας επηρεάζει το διαιτητικό δικαίωμα και δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά και κολοκύθια με τη ρίγανη. Το κρατάμε λοιπόν, έτσι δηλαδή σου λέει. Το κρατάμε από τότε και το. Και μόλις βρήκαν την ευκαιρία, τα συνθήλυψαν όλα. Τα παίρνουμε όλα πίσω. Σωστά. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε τις διαφημίσεις μας και δελτίο ειδήσεων. Να μην το ξεχάσω ότι την Τετάρτη έχεις μια εκδήλωση το απόγευμα. Ναι. Λοιπόν, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού. Ναι. Είσοδος πρώην βάσης ελληνικού δίπλα από την τροχία ελληνικού. Με θέμα η κρίση και η λύση. Είσαι κεντρικός ομιλητής. Είναι την Τετάρτη το απόγευμα, θα το ξαναπούμε στις 6.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού. Την Τετάρτη επίσης υπενθυμίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τη σχολή του ΕΠΑΜ, πρέπει να πάνε μετά τις 6.30 και στις 7 το απόγευμα στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ στη Σφακτηρία, στον Κεραμικό είναι Σφακτηρία και Πλατεών, έτσι, για να εγγραφούν και να πάρουν και την ενημέρωση που χρειάζεται να έχουν για το πώς θα λειτουργεί η σχολή, ποια είναι τα μαθήματα. Ό,τι θα χρειαστεί. Λοιπόν. Άρα είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία την Τετάρτη μετά τις 6.30 και στις 7 το απόγευμα. Και γι' αυτό να το επαναλάβω ότι δεν αρκεί η ηλεκτρονική απλά αποστολή, όσοι έχουν στείλει απλά ένα email και λένε «Α, θέλω να συμμετάσχω». Όχι. Πρέπει με να φυσική παρουσία, να εγγραφούν κανονικά στη σχολή και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Υπήρχε μια φόρμα ενδιαφέροντος παλαιότερα, τον προηγούμενο μήνα. Τώρα πρέπει να το επιβεβαιώσετε με την φυσική σας παρουσία εκεί, όσοι το εννοούν και θέλουν, ή και άλλοι που μπορεί να μην είχαν στείλει έτσι, τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ενημερωμένους σας βλέπω, έτσι το μικρό τεστάκι που έβαλα για το τραγούδι του Βίργου που ακούσαμε νωρίτερα, ο δάσκαλος. Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές, δεν έχω δει. Ο Μαρίνος Αντίπας. Εντάξει. Λοιπόν, όλοι οι φίλοι ακροατές μας είναι ενημερωμένοι. Λοιπόν, για το Μαρίνο Αντίπα ήταν το τραγούδι. Μέχρι τις 2.30 θα είμαστε μαζί, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Σήμερα το πρωί ήμασταν στην Κόρινθο.
Ναι. Το είχαμε αναγγείλει εδώ. Σας συναντήσαμε εκεί, έξω από τα δικαστήρια της Κορίνθου. Δύο μέλη του Δεν Πληρώνω είναι μία ακόμη δίκη για τη γνωστή υπόθεση με τα διόδια. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, δύο ακόμα μέλη του Δεν Πληρώνω πρόκειται να δικαστούν σήμερα. Και βρεθήκαμε εκεί, το Δεν Πληρώνω, το ΕΠΑ, πολίτες, ανέτακτοι, έτσι, ναι, άνθρωποι κτλ. Όλοι μαζί. Και νομίζω ότι αυτές είναι οι κινήσεις που δείχνουν ότι έχουμε περισσότερα κοινά σημεία και στοιχεία. Έτσι. Παρά από αυτά που μας χωρίζουν, δεν ξέρω αν μας χωρίζει κάτι σήμερα. Δεν ξέρω τώρα αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει το θέμα, δεν γίνεται το θέμα το ότι... σαφώς και μας χωρίζουν πράγματα τα οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και όλα αυτά. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό, δεν είναι θεωρώ κακό αυτό. Αλλά νομίζω ότι η πιο στέρεη ενότητα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι η ενότητα στην κοινή δράση και αυτό οικοδομείται στους δρόμους. Δηλαδή να βράσω εγώ όλες αυτές τις συναντήσεις περίφημων προσωπικότητων που αυτή τη στιγμή γίνονται στο παρασκήνιο ή σε οτιδήποτε. Σε κατοικιστές αίθουσες. Ναι, ναι, σε κλειστές αίθουσες. Όπου διάφοροι βρίσκονται για να μιλήσουν με διάφορους και να μοιραστούν καρέκλες τις οποίες δεν τις έχουν αλλά ελπίζω να τις πάρουν. Ναι. Λοιπόν, παρά και ό,τι και να λένε, ναι, ό,τι συνθήματα και να φωνάζουν, ναι, λοιπόν, ή θέσεις και να υιοθετούν. Αν δεν το δεις στον δρόμο αυτό το πράγμα, αν δεν δεις τη δύναμή σου, αν δεν τη μετρήσει ο κόσμος τη δύναμή σου στον δρόμο. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Τώρα όπως μιλάς, και άκου να δεις τώρα τι συνειρμό έκανα. Το Σάββατο, νομίζω, δεν θυμάμαι. Κάποια στιγμή, όπως καθόμουν στο σπίτι και έκανα ζάπινγκ, είδα μια εκπομπή του Κοτάκη. Στην Έρτη, να μην κάνω λάθος. Λοιπόν, και είχε τον Νίκο τον Κοτζιά. Και ήμουν με ένα φίλο στο σπίτι. Mm. Και καθίσαμε λίγο να το δούμε. Ναι. Ήταν μια ωραία συζήτηση. Από αυτές που δεν μας έχει συνηθίσει ο κύριος Κοτάκης, ήταν μια ωραία συζήτηση, γιατί και ο κύριος Κοτζιάς είναι ένας ωραίος ομιλητής και τέλος πάντων κάθε να δεις το σκεπτικό. Είχε μεγάλη εκπαίδευση. Λοιπόν, δεν ξέρω εσύ τα ξέρεις. Βασική εκπαίδευση. Λοιπόν. Bootcamp. Θέλω να σου μεταφέρω το φίλο στον οποίο ήμασταν στο σπίτι εκείνη την ώρα, που άκουγε τον Κοτζιά, κάποια στιγμή έλεγε μερικές φορές κάποια ζητήματα που ήταν σαν να ακούω και σένα, έτσι μου έλεγε. Και όταν το ρώτησε, ας πούμε, ρε παιδί μου, πού πάει το πράγμα, λέει, θα γίνει μια απικία του χρέους. Θα είμαστε στην πλήρη εξαθλίωση, έτσι περιέγραψε όλα τα μελανά τι μας περιμένει. Και είχα το διπλανό μου να στο κραυγάζει και να λέω, ρε παιδί μου, λέει, ο Κοτζιάς, γιατί δεν είσαστε μαζί με τον Κοτζιά, ξέρω εγώ. Αυτός λέει, γιατί έχει κάνει μια κίνηση μόνος του και στην ερώτηση του Κοτάκη του κάνει την εξής ερώτηση, είναι αυτή που λες εσύ πολλές φορές, ότι από εδώ και πέρα μία είναι η ερώτηση. Τι θα κάνουμε, παιδιά, ποια είναι η λύση με το χρέος κτλ. Και τον ρώτησε λοιπόν ο δημοσιογράφος τον κύριο Κοτζιά, ποια είναι η διέξοδος. Ναι, μέσα σε όλα αυτά. Ναι, το φυσιολογικό. Και ο Κοτζιάς είπε, απάντησε το εξής, ότι πρέπει να πείσουμε, η θέση μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πείσουμε τους εταίρους μας ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει γέφυρα, να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική και να είναι η γέφυρα μεταξύ της Κίνας, των Ινδιών και των σχετικών αυτών χωρών με την Ευρώπη. Mm-hmm. Και εκεί επάνω ανέπτυξε τη φιλοσοφία του ότι έτσι θα σωθούμε. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να γίνει προγεφύρωμα η Ελλάδα των ισχυρών συμφερόντων της Δύσης με τα ισχυρά συμφέροντα της Ανατολής. Ναι. Έχει υπόψη του τι παθαίνουν τα προγεφυρώματα. Δεν ξέρω. Πες το να το εξηγήσω στο φίλο μου που ήταν εκεί και... Ναι. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν ότι... έχω συγχαθεί τη ζωή μου να ακούω ανθρώπους να είναι προφήτες κατόπιν... Ναι. Έτσι, λοιπόν, ο κύριος Κοτζιάς την εποχή που βρισκόταν σε εξέλιξη κρίση έλεγε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό αφορά, εντάξει, είναι μια προσωπική μου πίκρα. Και μάλιστα όχι μόνο, έχει να κάνει με την εξής, ότι την εποχή που τα λέγαμε 2-3, όχι περισσότεροι, το ότι μπορούσε να γίνει, δηλαδή ενώ από το 2-10, ο κύριος Κοτζιάς περί άλλων τύρβαζε. Εντάξει, και περιέγραφε με τον τρόπο που περιέγραφε τη δική του προσωπική κρίση, πάει και λιγότερο την κρίση του ελληνικού λαού και, και το που πήγαινε η χώρα. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Επειδή εμφανίζεται να είναι ο πρωτοπόρος και ο μοναδικός και κάτι τέτοια πράγματα, γι' αυτό το αναφέρω. Είναι πολύ εύκολο να το παίζεις και με την κάλυψη των κυρίων Κοτάκηδων, να το παίζεις προφήτης μετά Χριστόν. Λοιπόν,
Βεβαίως το μεγάλο παλούκι είναι ευχαριστώ πάρα πολύ, τι κάνω. Α, εκεί είναι και αποδείχθηκε. Μόλις νομίζω στις 2 του μηνός ο κύριος Μπαρόζο σε μια από τις πολύ σπάνιες και με πολύ μεθοδευμένες επισκέψεις του στην Πορτογαλία, όπου τα δικαστήρια της Πορτογαλίας τον κυνηγάνε ακόμη για την εμπλοκή του σε πολλά σκάνδαλα ανάμεσα σε αυτό το κορυφαίο σκάνδαλο παιδεραστίας. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο Ιωνί παιδεραστής ή αν θέλετε ως κατηγορούμενος σε εμπλοκή σε κύκλωμα παιδεραστίας, ως πρωθυπουργός της χώρας, όταν ήταν πρωθυπουργός της χώρας γίνονταν αυτά, mm-hmm. πήγε στην Πορτογαλία σε κλειστό κύκλο, άμεσα φρουρώμενος από δυνάμεις που πήγαν στην Πορτογαλία, γιατί στην Πορτογαλία δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη ούτε στην αστυνομία, γιατί έχει ενωθεί με τον λαό. Και μας ανακοίνωσε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να χάσουν την κυριαρχία τους προκειμένου να αποκτήσουν επιρροή. Αναλύσουμε λιγάκι αυτό το πράγμα. Κυριαρχία ασκεί ένας λαός. Ή μπορεί να διεκδικήσει να ασκήσει ένα λαό. Είναι η ιδιότητα που προσυδειάζει στο λαό. Τυπικά ή ουσιαστικά. Τυπικά μέχρι σήμερα όπως τα ξέραμε τα κράτη. Ουσιαστικά όμως με τον τρόπο που διεκδικεί ο λαός τα δικαιώματά του και όλα αυτά. Επιρροή δεν ασκεί ο λαός. Ασκεί η ελίτ. Η άουσα τάξη, η ολιγαρχία. Έτσι. Ο κ. Μπαρόζο λοιπόν μας λέει ότι με δεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι βεβαίως όσοι εμείς το παρακολουθούσαμε δεκαετίες τώρα, το ξέραμε ότι εκεί βαδίζει το πράγμα, μετεξελίσσεται σε μια ομοσπονδία όπου δεν θα υπάρχει κυριαρχία των λαών, mm-hmm. αλλά θα υπάρχει η άσκηση επιρροής από τις ελίτ, από τις κυρίαρχες τάξεις. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή λοιπόν Ένωση ο κύριος Κοτζιάς μας στέλνει μέσα. Όπου δηλαδή η ίδια η έννοια της κυριαρχίας του λαού, τυπικά, ναι. πάνω στην οποία βασίζονται όλα τα δικαιώματα του λαού, ναι. όλα, κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά, τα πάντα, έτσι καταλύεται. Σε αυτήν εμείς πρέπει να μείνουμε μέσα. Για να πείσουμε ποιους ακριβώς. Αυτούς που οδηγούν τους Γάλλους για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε μεταναστευτικό κύμα. Δεν λέω για τους Έλληνες. Ποιος κατουράει τους Έλληνες. Ναι. Θέλω να πω από τους Γάλλους. Τους Γάλλους τους οδηγούν σε, να σκέφτονται μετανάστευση. Δεν μιλάω για τον Ρεπατία, μιλάω για τον Κουσμάκη κάτω. Mm-hmm. Μου περιγράφανε τρελές σκηνές, καταστάσεις τραγικές. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τον Ρεπατία και τις ανοησίες που παρουσιάζονται μέσα μας και ενημέρωσης, παρατηρείται για πρώτη φορά κύμα μετανάστευσης των Γάλλων προς τις αποικίες τους. Πρώην αποικίες ή καινήν αποικίες, γιατί έχουν καινήν. Την κοπανάνε οι άνθρωποι. Και μιλάμε για ανέργους, εργαζόμενους δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι την κοπανάνε για σκανδιναβικές χώρες. Προς το παρόν η Ελβετία δεν έχει δει το μεγάλο κύμα. Να έχετε. Δεν βρε Δημήτρη να σου πω κάτι. Σε αυτήν την Ευρωπαϊκή εμείς θα μείνουμε. Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Η τέταρτη οικονομία στον κόσμο δεν αντέχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς πάμε να μείνουμε. Είμαστε τα καλά μας, δηλαδή. Κάποιος θα παραμείνει ότι δεν πρόκειται να φύγει η Γαλλία. Επίσης και κάποιος μπορεί να σου πει ότι αυτό που προτείνει ο κύριος Κοτζιάς και φαντάζομαι και κάποιοι άλλοι συμφωνούν με τον κύριο Κοτζιά είναι πιο εφικτό, είναι πιο πραγματικό αν θέλεις, δεν είναι τοπικό, διότι δεν θα πάμε τώρα εμείς να λύσουμε όλη την αδικία του κόσμου. Τα γνωρίζουμε τα ζητήματα. Ο κόσμος από τη στιγμή που έχουμε γεννηθεί είναι άδικος. Κάθε φορά, συγγνώμη, μισό το. Υπάρχει το εφικτό του Ραγιά, ναι. και το εφικτό του ανθρώπου που παλεύει για την ελευθερία. Όσο υπήρχε η δουλεία, το πιο ρεαλιστικό και εφικτό ήταν πάντα το να παίρνεις δούλος. Αλλά υπήρχαν και εκείνοι που λέγανε ραγιά, αμήτι άλλο, ονειρεύονταν, mm-hmm. για να μην πω ότι παλεύανε. Ναι. Έτσι, για να απελευθερωθούν τη δουλεία και τους λέγανε αφήστε τα ανέφικτα, υπάρχει ένα θέμα, το από ποια αφετηρία ξεκινάς. Αν εσένα είναι φυσιολογικό να είναι ένας λαός ραγιάς, δούλος, δουλοπάρικος του χρέους, την έννοια εγώ την εισήγαγα στην ελληνική βιβλιογραφία. Δεν το λέω έτσι για μένα και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αλλά δεν γουστάρω ας πούμε να οικειοποιούνται τη δουλειά μου κάποιοι, έτσι, μόνο και μόνο για τις προσωπικές τους ατζέντες,
για να παίξω σε παιχνίδια σε βάρος του λαού και να πάνε τον ξεγελάσουν για μια ακόμη φορά και να τον οδηγήσουν στο σφαγείο. Με αυτή την έννοια το λέω. Ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα, ας πούμε, το να μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος δουλειά, ας πούμε. Προφανώς. Εδώ δεν υπάρχουν copyright στην επιστήμη, δηλαδή, τουλάχιστον. Και δεν πρέπει να υπάρχουν copyright στην επιστήμη, ειδικά. Λοιπόν, αλλά ρε διάολε, μας το πες και αυτό και από πάνω. Λοιπόν, για να μείνουμε πού, να πάμε πού, να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε τι, να κάνουμε τι. Τι υπάρχει να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μας έχουν αφήσει να μπορούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από 1η-1η 2013 ισχύει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Σταθερότητας. Δηλαδή, δεν έχουμε δικαίωμα, εμείς δεν το έχουμε εδώ και καιρό, ναι, από το 10. Αλλά λέω δεν έχει κανένα το δικαίωμα στον προπολογισμό, στην εποπτεία της οικονομίας τους, στην εποπτεία των τραπεζών. Με συγχωρείτε, τότε γιατί να είμαστε, δεν κατάλαβα. Δεν πιστεύεις στην ανάπτυξη προοδευτικών δυνάμεων. Ποιες προοδευτικές δυνάμεις, συγγνώμη. Για να υπάρξουν προοδευτικές. Υπάρχει και το σενάριο ότι μπορούν να βγουν προοδευτικές δυνάμεις με τις οποίες θα βρει συμμαχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, είναι το ίδιο με το να ελπίζεις. Και να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών. Είναι το ίδιο με το να ελπίζεις ότι την εποχή της μοναρχίας θα φύγει ο κακός βασιλιάς, θα μας έρθει ο καλός βασιλιάς και θα μας λύσει το πρόβλημα. Ναι. Αλλά η βασιλεία είναι η βασιλεία από μόνη τους, σαν θεσμός, ο οποίος είναι σάπιος και σαν τέτοιος καταρακώνει την κοινωνία. Αυτό το μπορούμε να το αντιληφθούμε. Δεν έχει σημασία το πρόσωπο. Α, μπράβο. Το θέμα δεν είναι ποιες δυνάμεις, αλλά τι υπηρετούν. Mm. Αν βγουν κάποιες δυνάμεις, οι οποίες υπηρετούν την ομοσπονδιοποίηση, την ενιοποίηση των αγορών και όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι δυνάμεις, όσο και να σε χαϊδεύουν, στην ουσία έρχονται για να σε βιάσουν. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να έρθουν με βούρδουλα. Μπορούν να έρθουν ωραίο παιδάκι κτλ. Έχουμε και παιδεραστές στη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλωστε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο βιασμός είναι βιασμός. Δεν έχει να κάνει με τον ποιο τρόπο γίνεται. Να. Και αυτή τη στιγμή έχει οικοδομηθεί ένα τερατούργημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο βιάζει λαούς συστηματικά. Συστηματικά και κατά επανάληψη. Σε αυτό μπορούν να μας απαντήσει κανένας. Δηλαδή πέρα από τις τερατολογίες που λέγονται και τις ανοησίες ονείρου θερινής νύχτας, δεν έχει μερινή είναι τώρα. Λοιπόν, μπορεί να μας εξηγήσουν πώς μπορεί να επιβιώσει ένας λαός όταν αυτή τη στιγμή καταραίει μια Γαλλία. Καλά, δεν μιλάμε για την Ιταλία. Έτσι. Η Ιταλία είναι ένα θέμα τεράστιο, έτσι. Βέβαια. Λες να έχουμε την έκπληξη από εκείνη. Όχι, δεν θα έχουμε έκπληξη, γιατί ακόμη το κίνημα του λαού, του Ιταλικού λαού, δεν έχει φτάσει σε δύο επίπεδο. Τουλάχιστον κατά την εκτίμησή μου. Βεβαίως, για να φτάσει, γίνεται ένας επανακαθορισμός διαχωριστικών γραμμών, όπως γίνεται σε όλες τις κοινωνίες. Και στη δική μας γίνεται. Και στην Ιταλική κοινωνία γίνεται αυτή τη στιγμή. Ένας επανακαθορισμός, ξαναγεννιέται ο πατριωτισμός του Μαντσίνη. Τώρα θα μου πει ποιος είναι ο Μαντσίνη. Λοιπόν, ο Μαντσίνη ήταν ένας από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς, εντάξει, του δημοκρατικού πατριωτισμού ή του δημοκρατικού εθνικισμού, όπως το λέει ο Αλεξάνδρος Παπαναστασίου. Δηλαδή εκείνου του εθνικισμού που διεκδικούσε την κυριαρχία του έθνου στη βάση της δημοκρατίας για όλα τα έθνη. Ήταν συμμετείχε στην πρώτη διεθνή, όπου ήταν και ο Καρλ Μάρξ και όλα αυτά. Δεν ήταν μαρξιστής ο άνθρωπος. Αυτός δημοκράτης, να το πούμε έτσι, με αυτή την έννοια. Αλλά ξαναγεννιέται αυτό το πράγμα και επανακαθορίζονται εκεί οι διαχωριστικές γραμμές. Φυσικά δεν ανήκει σε αυτή την περίπτωση ο Μπερλουσκόνη. Προς Θεού, απλά ο Μπερλουσκόνη κάνει ένα παιχνίδι στη βάση. Όπως κάνει και ο κ. Κοτζιά. Ο κ. Κοτζιά έχει ακριβώς αντιλήψει Μπερλουσκόνη για την Ελλάδα. Ό,τι είναι ο Μπερλουσκόνη για την Ιταλία είναι οι διάφοροι κοτζιάδες στην Ελλάδα. Η διαφορά βρίσκεται στο βεβαίως δεν είναι τόσο γελία υποκείμενα όπως ο Μπερλουσκόνη. Ναι. Σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Βέβαια αυτό οφείλεται βεβαίως στην οικονομική επιφάνεια του κ. Μπερλουσκόνη και στην καταγωγή του. Μαφιόζος όν αξιοποιήθηκε από τη μαφία και από τους Αμερικανούς ώστε να στηθούν τεράστιες περιουσίες πολιτικών εδώ. Εκεί πέρα ώστε να έχουν πολύ γερό πάτημα στην Ιταλία. Αυτά τα γραμμάτια ξεπληρώνουν και σήμερα ο κ. Μπερλουσκόνη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως η ιδεολογία τους, η συγκρότησή τους, το κοινωνικό τους στάτους, δηλαδή το ποια κοινωνικά συμφέροντα εκφράζουν, να το πούμε έτσι, σε αυτή τη διαδικασία είναι ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Αν ακούσεις τον Μπερλουσκόνη να λέει για το τι λέει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, είναι ακριβώς αυτά που λέει ο κ. Σκοτσιάς. Και όταν έρχεται στις προτάσεις, λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέει ο κ. Σκοτσιάς. Και λέμε τώρα για τον κύριο Κουτζιά, και το έφερε η κουβέντα για τον Κουτζιά. Και το ίδιο και το ίδιο είναι για όλους. Δες το καμένο. Όλοι τους τα ίδια λένε. Λοιπόν, το αυτονόητο
ότι ο λαός οφείλει να έχει την κυριαρχία στον τόπο του και ότι μόνο με ελεύθερους λαούς μπορούμε να έχουμε ελεύθερη συνέβρεση και συναδέλφωση ανάμεσα σε κράτη και σε λαούς, αυτό που κατακτήθηκε από την εποχή του Καντ, ναι, ναι, της ειρήνης του Καντ, αυτό το πράγμα, το στοιχειώδες της καντιανής φιλοσοφίας και πρακτικές, να το πούμε έτσι, δηλαδή από το 17ο αιώνα, δεν το έχουν καταλάβει αυτοί τον 21ο αιώνα. Ξέρεις γιατί το αναφέρω εγώ και επέμεινα λίγο, γιατί ακούγονται πολλές προτάσεις και υπάρχει ένας αγώνας, πιστεύω, αυτή την εποχή. Πέρα από το να βρεις το θάρρος, να αποτινάξεις φοβίες κτλ., του τι τελικά είναι εφικτό. Διότι παίζουμε πολύ με αυτό. Βρε παιδί μου, καλά αυτό που μου λες. Αλλά δεν είναι εφικτό, δεν μπορεί να γίνει. Δεν το ακούς. Γύρω σου. Βεβαίως. Έτσι και σου λέει, τώρα τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε όλο τον κόσμο. Έτσι το βλέπει βουνό, θα κάνουμε όλο αυτό. Σωστό. Δεν είναι εφικτό αυτό, βρε παιδί μου. Και πρέπει, έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθεί ο άλλος ότι είναι εφικτό. Και μπορεί να γίνει και τελικά έχει, έχει πολύ μικρότερο κόστος από ό,τι πιστεύει. Το ζήτημα είναι τι είναι διαθέσιμος να κάνει κάποιος. Δηλαδή το τι είναι εφικτό και τι δεν είναι έχει δύο πλευρές. Το πρώτο είναι το αντικειμενικό. Mm-hmm. Έχουμε τα μέσα για να το κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, εντάξει ρε παιδί μου, εγώ θα οικοδομήσω, ξέρω εγώ, μια καινούργια, ας πούμε, κοινωνία, τα οποία μπορεί να έχει, έχω τα μέσα να το κάνω. Έτσι. Σε αυτό έχουμε απαντήσει συστηματικά και έχουμε αποδείξει ότι όχι μόνο τα έχουμε. Αλλά είναι υπέρ του δέοντος τα δεδομένα μας, υπέρ του να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, δηλαδή να πάμε σε έναν εθνικό νόμισμα, να ανατάξουμε την οικονομία, στο κάτω-κάτω δεν ξέρω κανέναν άλλο να λέει τόσο λεπτομεριακά το τι θα γίνει και το πώς θα γίνει. Το πώς και το τι είναι. Έτσι. Άρα αυτό πάει στην άκρη. Το δεύτερο, η δεύτερη πλευρά είναι υποκειμενική. Είσαι διαθέσιμος να αξιοποιήσεις τα μέσα για να το κάνεις. Mm-hmm. Αν είσαι νούλα, θρασίδηλο, θρασίδηλος άνθρωπος, άνθρωπος δηλαδή, ανθρωπάκι με όλη τη σημασία που του δίνει ο ψαθάς. Εντάξει, λοιπόν, τότε ναι, δεν είναι εφικτό. Αν είσαι όμως, αν διατηρείς την αξιοπρέπειά σου, ακόμη και στην κατάσταση των ενός οποία σε οδηγούν, αξιοπρέπεια χρειάζεται, δεν χρειάζεται ποτέ περισσότερο. Mm-hmm. Αξιοπρέπεια. Λοιπόν, αν είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος, mm-hmm, αν κοιτάς τη ζωή σου και λες, για μια στιγμή, αυτό δεν μου αξίζει. Δεν μου αξίζει. Δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία να πάλεψε επί αιώνες για να μου δώσει τη δυνατότητα να σπουδάζω αυτό, να έχω τη δυνατότητα να σπουδάζω άσχετα με το τι, ότι σπουδάζω ή πώς το σπουδάζω, mm-hmm, και να μην έχω κανένα αντίκρισμα στη ζωή μου. Ή να μου αυτή τη στιγμή όχι απλά να οικοδομούνται. Πάλι θα αναφερθώ στον Κάρολο και θα πω το εξής, ότι οι κοινωνικές ανάγκες, έλεγε στο 1844, έλεγε, λέει, κρίνονται με βάση το τι δυνατότητες παρέχει μια συγκεκριμένη εποχή. Όταν όλη η ανθρωπότητα ζει σε σπηλιές, κανέναν δεν προβληματίζει το γεγονός ότι καταλήγει να ζει σε σπηλιά. Ναι. Όταν όμως η ανθρωπότητα κοινωνία παράγει μέγαρα, το να ζει η πλειοψηφία της σε σπηλιές είναι κατάρα. Δεν μπορώ εγώ να το χωνέψω προσωπικά. Και αυτό έχει να κάνει με την προσωπική μου αξιοπρέπεια. Να δεχτώ ότι μία ανθρωπότητα, μία κοινωνία, η οποία έχει τέτοιες παραγωγικές δυνατότητες σήμερα, τέτοιες δυνατότητες συνολικά, να καταλήγει ο κόσμος να συζητάει για το προφανές, το αν μπορεί να επιβιώσει για αύριο. Αυτό είναι αδιανόητο. Αδιανόητο για μένα. Στο βαθμό λοιπόν που έχεις αυτή την αξιοπρέπεια, mm-hmm, δεν μπορεί να θεωρείς εφικτό το να είσαι ραγιάς, απλά και μόνο. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το... Αυτό είναι το θέμα. Ορισμένοι βεβαίως, σε κάποια προηγούμενα χρόνια, μια και είπαμε για τον Μαρίνο, τον Αντίπα, ναι, δώσαν τη ζωή τους για αυτήν την ιστορία. Εντάξει, ήταν αρκετά, αν θέλεις, ουτοπιστές, με εισαγωγικά, δηλαδή εγώ θα το έλεγα αρκετά αξιοπρεπείς, ώστε να μην μείνουν στα λόγια, να κάνουν πράξη αυτό που θεωρούσαν καθήκον τους. Και εφικτό, καθήκον... έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή... Φάνταζε, όχι ανέφικτο, έχει φάνταζε απίστευτη ουτοπία τώρα να γίνει το βεβαίως, μοίρασμα. Έχει και... πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς εφημερίδες της εποχής του Μαρίνου Αντίπα από τα ρεπορτάζ, mm-hmm, της εποχής, τα ελάχιστα που βγαίνανε, mm-hmm, της εποχής, για να δείτε την κατακραυγή που δεχόταν ο ίδιος ο Μαρίνος Αντίπας, όπου σήμερα βέβαια είναι σύμβολο και καλά κάνει και είναι, mm-hmm, γιατί έγινε σύμβολο από τους αγρότες που πραγματικά υιοθέτησαν και κάνανε πράξη τη διδασκαλία. Λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής. Βεβαίως θα μπορούσαμε να πάμε στον Πατροκοσμά παλιότερα. Εντάξει. Έτσι.
και σε άλλους που δώσανε τη ζωή τους πραγματικά για αυτή την ιστορία. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που τους ξεχώριζε από όλους τους υπόλοιπους ήταν ένα μόνο πράγμα. Mm-hmm. Η προσωπική αξιοπρέπεια. Δεν ανέχομαι στα μούτρα μου να με λες ψεύτη. Δεν ανέχομαι να με θεωρείς ραγιά. Δεν ανέχομαι να μου λες ότι θα ζήσεις πραγματικά με όρους φυσικής εξαθλίωσης μόνο και μόνο γιατί οι τράπεζες το θέλουν ή το σύστημά μας δεν το επιτρέπει. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο αυτό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πόσο μάλλον για την αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου λαού. Λοιπόν, εγώ αυτούς τους ανθρώπους που μου κάνουν αναλύσεις κατόπιν εορτής και μετά μου καταλήγουν ότι τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το πράγμα, τους θεωρώ αναξιοπρεπείς. Πέρα από τη διαφωνώ μαζί τους, ναι, τους θεωρώ αναξιοπρεπείς. Είναι η ιδεολογία του Θρασίδηλου. Η ιδεολογία του Ραγιά. Η ιδεολογία του κάνω κονέ, πετάω άδεια να πιάσω γεμάτα. Γιατί τέλος πάντων η ουσιαστική διαφορά δεν βρίσκεται στον τρόπο κατανόησης, στον τρόπο ανάλυσης μια δεδομένη πραγματική που τώρα και η Κουτσοβαγγέλα να το ξέρει. Νομίζω πως ναι. Έτσι. Ναι, σωστά, λοιπόν, πόσο μάλλον. Αλλά στο τι προτείνει στον κόσμο. Στο ποια πρόταση, στην ποια πρόταση επενδύεις. Να τα βράσω εγώ όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Εντάξει. Μπορεί να είσαι καλύτερος ή λιγότερος αναλυτής. Να το πω και διαφορετικά. Έτσι. Ο Γκέτε ως δραματουργός, έτσι, ως λογοτέχνη, εξαιρετικός στο έργο του. Εξαιρετικά προοδευτικός. Ο ίδιος σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικά συντηρητικός. Γιατί ήταν υπέρ το πιο αντιδραστικό καθεστώτο της εποχής εκείνης. Να το βράσω εγώ από εκεί πέρα. Σαν πολιτική πρόεδρο δεν μπορούν να την έχουν. Βεβαίως το θαυμάζω για αυτά που άφησε. Ναι. Αλλά σαν πολιτική πρόεδρο δεν μπορεί να αποτελεί πολιτική πρόεδρο για μένα αυτός. Mm-hmm. Λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίζουμε και πρέπει να βάζουμε τη στιγμή. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πράγματα. Το ότι κάνει καλή ανάλυση κάποιος. Ναι. Πρώτο πρέπει να κοιτάω πότε την κάνει. Αυτό. Μπράβο. Όχι τίποτα για να του ζητήσει το αρέστα. Γιατί τουλάχιστον, παιδί μου, εντάξει, εγώ να μας πει ο κύριος Κοντζέας, ας πούμε, τώρα το αντιλήφθηκα, το καταλαβαίνω. Είναι μια στάση ετοιμότητας. Προσωπική ετοιμότητα. Τώρα το κατάλαβα, τώρα το λέω. Τι να κάνω. Ωραία. Αυτό είναι θέμα προσωπικής ετοιμότητας. Έτσι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, να μου λέει ότι τώρα καταλαβαίνω αυτά που συμβαίνουν, αλλά να συνεχίζει να επιμένει στην πρόταση που είχε και πριν από την κρίση. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Εκεί, λοιπόν, υπάρχει το πρόβλημα. Λοιπόν, θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με τον Πρωθυπουργό. Oh. Λοιπόν, επειδή όχι, εγώ θα δώσω απάντηση γιατί πηγαίνει ο Πρωθυπουργός να είναι καλεσμένος στις Ντιβέλτ, όπως είπαμε κτλ. Αλλά δεν πάει μόνο γι' αυτό. Πολύ σύντομα θα πω. Πάει γιατί θα δώσει λύση στο πρόβλημα, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γερμανία. Και αυτό δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, η Γερμανία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. 400 περίπου χιλιάδες ηλικιωμένοι, γέροντες και γερόντισες, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα οίκο ευγυρίας. Στην πλούσια Γερμανία. Στην πλούσια Γερμανία, για να πα σε έναν οίκο ευγυρίας χρειάζεσαι 2.900 με 3.500 ευρώ το μήνα. Παρεμπιπτόντως, εδώ θα είναι μια υποσημείωση. Τι. Τα γυροκομεία κρατικοποιήθηκαν από τον Bismarck στα 1873 και ιδιωτικοποιήθηκαν από το Schröder και το S5 στις δεκαετίες του 90. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι επειδή δεν μπορούν αυτοί οι ηλικιωμένοι να ανταπεξέλθουν, τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η λύση που έχουν βρει οι οικογένειές τους. Mm-hmm. Όχι το κράτος, γιατί το κράτος αυτή τη στιγμή είναι κρεοκοπημένο εκεί πέρα. Λοιπόν, τους εξάγει. Εξαγωγή γερόντων. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Ουκρανία, Ουγγαρία, Ισπανία, Τσεχοσλοβακία, Φιλιππίνες, Ελλάδα. Είναι μόνο μερικές από τις χώρες, έτσι, στις οποίες τα τελευταίο χρόνο ηλικιωμένοι κατά χιλιάδες έχουν πάει στους οίκους ευγυρίες. Εδώ αξίζει τον κόπο. Όχι, αυτοί είναι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα να μας πούνε για το κράτο μας και πώς να διευθετήσουμε τα ζητήματα. Ναι, αυτοί έρχονται να μας φτιάξουν. Αυτοί ακριβώς. Ωραία, τι έχει να πεθάνει ο κόσμος εδώ. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχει μια σημασία. Για να καταλάβει ο ακροατής, όταν μιλάμε για κυριαρχία, τι εννοούμε. Ο πρώτος μεγαλύτερος και ένας από τους μεγαλύτερους αρνητές της κυριαρχίας σήμερα είναι ο Σόιμπλε.
στην διατραπεζική συνάντηση του 2011, τραπεζίτες από όλο τον κόσμο, είχε εμφανιστεί ο κ. Χαλίμωνο στο φυσικό του περιβάλλον, και λέει, γιατί λέει όλη αυτή η διαμαρτυρία ενάντια στην κατάργηση εθνικής κυριαρχίας. Λέει, η Γερμανία δεν ασκεί εθνική κυριαρχία από το 1945. Αυτό είναι αλήθεια. Τη σημασία τώρα εθνικής κυριαρχίας. Το να έχει ένα κράτος και να ασκεί εθνική κυριαρχία σημαίνει ότι έχει υποχρέωση απέναντι στους γέροντές του. Βλέπεις. Σημαίνει ότι έχει υποχρέωση απέναντι στους πολίτες του, εννοώ. Ναι. Και κυρίως από τα δύνατα, απιότα... Κυρίως βεβαίως. Όταν η Γερμανία έπρεπε να έχει ισχυρό Reich για να διευθετήσει τις διεθνείς υποθέσεις και να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια πολιτική, είχε ένα Bismarck που κρατικοποιούσε τα γεροκομεία και δωρεάν οι γέροντες, έτσι, τρίτη ηλικία, μπορούσαν να έχουν περίθαλψη αυτά τα στοιχειώδη με την ταυτοκατορικά γεροκομεία της Γερμανίας. Λοιπόν, τώρα που δεν τους έχει ανάγκη, γιατί βεβαίως καταργεί την κυριαρχία για να μην έχει καμία κυβέρνηση, καμία υποχρέωση απέναντι στο λαό της, απέναντι στους πολίτες της. Και μέσα από αυτό το πράγμα να καταργήσει τα δικαιώματα που είχαν οι λαοί, που έχουν οι λαοί, απέναντι σε ποιον θα τα διεκδικήσεις. Έτσι, όταν δεν υπάρχει κυριαρχία. Δεν ασκείται κυριαρχία, λοιπόν, ώστε να μπορούν να, η κυριαρχία να ασκείται πλέον από τις αγορές. Εκεί ασκείται κυριαρχία. Γι' αυτό και δεν τον ενδιαφέρει. Οι ηλικιωμένοι δεν ενδιαφέρουν τις αγορές. Δεν είναι κάποιο προϊόν που τους... Η διαφορά βρίσκεται στο ότι η εθνική κυριαρχία ασκείται από έναν λαό που τη διεκδικεί από ένα κράτος, έτσι, ή που την επιβάλλει διαμέσου ενός κράτους. Ενώ η κυριαρχία που ασκείται στις αγορές κυριαρχείται με όρους επιχειρηματικότητας ή επιχείρησης. Η κυριαρχία που ασκεί μια επιχείρηση έχει να κάνει με το μερίδιο αγοράς που κατέχει. Δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση. Μάλιστα. Αυτή είναι η συσχετισμή. Αυτή είναι η διαφορά. Και γι' αυτό ασκεί επιρροή. Δεν ασκεί κυριαρχία. Αυτό που είπε ο κ. Μπαρόζο. Λοιπόν, έχουμε πλέον φτάσει σε σημείο όπου πραγματικά έχει καταργηθεί οποιοδήποτε έχει κατακτηθεί από τους λαούς και τους ανθρώπους στους τελευταίους 2 με 3 αιώνες. Εγώ θα λέγα από την εποχή του Habeas Corpus, δηλαδή από την εποχή που ο άνθρωπος θεωρείται κάτοχος του κορμιού του. Και άρα δεν μπορούν να τον συλλαμβάνουν, να τον κάνουν, να τον δείχνουν ή να τον μετατρέπουν σε δούλο. Ούτε καν αυτό. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, αυτά καταργούνται. Γιατί οι τράπεζες, οι αγορές και όλα αυτά τα πράγματα δεν αναγνωρίζουν τέτοιες έννοιες. Και έχουμε ανθρώπους που τολμάνε και μας μιλάνε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πορευτούμε. Και εμάς είμαστε το πλαίσιο και προοδευτικοί. Πανάθεμα. Οι άλλοι το πλαίσιο πατριώτες και η τρίτη αριστερή. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το μικρόφωνο στο Χάρη Μπόταρη. Εμείς εδώ αύριο μαζί σας φυσικά, στη μία, λίγο μετά τη μία. Μείνετε συντονισμένοι στον ΑΤΕΦΕΜ στους 90,6. Χάρης Μπόταρης ακολουθεί. Μέχρι αύριο το μεσημέρι, να είστε όλοι καλά.